σίγουρο. Κάτι καλό. Να σας πω κάτι. Ας θέλω να το συζητήσουμε με τον Μιλόπουλο αυτό το πράγμα. Φορά τη Ρεγκίνα, επειδή είναι και λίγο πιο κοντά. Ο Μιλόπουλος με τη Ρεγκίνα, γιατί γνωρίζει. Θέλω να το συζητήσουμε μαζί, τώρα βλέπω έχουν κουβεντούλα τώρα. Τι είναι. Ή θα περιμένω να τα πω με τον Μιλόπουλο ή θα πάω να το μιλήσουμε την ίδια δίπλα. Θες να μας πεις ή πρέπει να το πεις κατευθείαν. Με την ίδια να πας να μιλήσεις, φίλε. Αν είναι ναι, κάτι που να έχει να κάνει μόνο με. Εκεί να πήγαινε να μιλάμε την ίδια με τον Μιλόπουλο. Καλά, με την ίδια θα μιλήσω, ρε Βασίλη, αυτό είναι το μόνο σου. Αυτό είναι απλώς. Δεν χρειάζεται με τον Μιλόπουλο για μένα, κατά τη γνώμη μου. Που έχει κάτι μαζί τη, όχι έχει κάτι μαζί τη, αυτή μάλλον. Γιατί φαντάζομαι, είναι γιατί κάτι που είδα και εγώ και φαντάζομαι θα λες γι' αυτό. Πας την πιάνεις και λες. Εγώ δεν είδα. Και ζητάς εξηγήσεις. Τι είναι. Για το μόνο σίγουρο να ζητήσω εξηγήσεις. Γιατί. Γιατί να σου πω κάτι, δεν μπορείς εδώ πέρα μέσα να το παίρνεις οριμότητα και ότι έχω μια αλφα ηλικία και ότι θέλω σεβασμό και ότι πρέπει να με σέβονται και να σέβομαι κτλ. Και. Και ενώ από τη μεριά μου είμαι απόλυτα σωστός απέναντί της, ακόμα και ένα λάθος και κάτι που έγινε που ένιωσα ότι μπορεί να εκτέθηκε λίγο τη ζήτηση, συγγνώμη, εδώ πέρα μέσα και έξω, να κάνει αυτό το πράγμα. Ωραία, εμένα με εκθέτει δημόσια με αυτό που κάνει και δεν μου άρεσε καθόλου η πράξη της. Ο Χαλκιάς κατάλαβε τι έκανε. Έκανε ένα ποστάρισμα τέλος πάντων στο Instagram που με το ποστάρισμα αυτό εμένα με εκθέτει. Δεν θέλω να το συζητήσω και καλά. Θα το συζητήσουμε την ίδια, αλλά εσύ έτσι πώς το ακούς αυτό, πώς σου άκουγε αυτή. Δεν είναι ωραίο. Δεν είναι καθόλου, γενικά δεν είναι ωραίο να εκθέτουμε του συμπαίκτες μας. Δεν είναι καθόλου ωραίο, φίλε, γιατί εγώ ίδιος πρόσφατα υπήρξε κάτι αντίστοιχο για εμένα και δεν μου άρεσε καθόλου, γιατί εγώ δεν γνώριζα και ξαφνικά βλέπω αυτό το πράγμα.